Θα προσπαθήσω με την ιδιότητά μου, διότι έχω και άλλη μια ιδιότητα, είμαι παιδίατρος. Επομένως, πολλά χρόνια έχω σχέση με το παιδί και με την οικογένεια πέραν της Υφυπουργού Παιδείας. Να πω ότι νομίζω ότι το δημογραφικό ζήτημα είναι προφανές ότι μας αφορά και μας επηρεάζει όλους. Και επίσης ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στην πολιτική ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί βέβαια έχουν γίνει σε κάποιες χώρες και υπόθηκε αυτό, κάποια βήματα που ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν κάποια οδηγά σημεία πάνω στα οποία μπορεί να δει πώς διαμορφώνει πολιτικές με τις ιδιαιτερότητες βέβαια της πατρίδας μας. Το κακό σε αυτές τις ιστορίες είναι ότι για να δει κανείς αποτελέσματα χρειάζεται πολλής χρόνος, συνεργασίες, επιμονή και υπομονή για να δούμε τα αποτελέσματα. Τα δεδομένα του προβλήματος είναι λίγο πολύ γνωστά. Γερνάει η γυραιά Ήπειρος. Ο δικός μας πληθυσμός επίσης γερνάει. Έχουμε βέβαια ένα καλό. Έχουμε από τις υψηλότερες τιμές του δίκτυ γύρανσης και αναλογίας ηλικιωμένων στην Ευρώπη. Αυτό είναι το καλό στοιχείο. Από την άλλη μεριά βέβαια, ακόμη και η κρίση φαίνεται ότι λίγο επηρέασε τις απώλειες των ηλικιωμένων. Από την άλλη μεριά όμως σίγουρα επηρέασε τις γεννήσεις, άρα έχουμε σημαντική μείωση των γεννήσεων και άρα τελικά αρνητικό ισοζύγιο. Τι σημαίνει αυτό και έχει καταγραφεί? Σημαίνει ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένη μείωση της ηλικιακής ομάδας από 0 έως 14 ετών. Στο επίπεδο του πληθυσμού αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή το 14,4% του πληθυσμού. Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν το 21%. Και αν πάμε έτσι όπως πάμε, με τα μοντέλα πρόβλεψης, το 2050 οι ηλικιωμένοι θα είναι το 30-35%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τι κάνουμε με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό που αναμένεται να μειωθεί? Είναι κάτι καινούργιο? Υπόθηκε ήδη? Όχι. Υπάρχει το πρόβλημα ήδη από το 1980. Βεβαίως επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και έτσι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος που έχουμε ένα ζευγάρι ή ένα οικογένεια με όποια μορφή είναι 1,3 παιδιά. Η δυνατότητα ουσιαστικά να κρατηθεί μια σταθερότητα είναι περίπου κοντά στο 2. Επομένως απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Τι έφταιξε? Υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που είναι προφανή και υπάρχουν και άλλα που χρειάζονται αναζήτηση. Δεν υπήρχε και υπόθηκε εδώ ένα εθνικό σχέδιο και στρατηγική. Βεβαίως, τα χρόνια της κρίσης, με την απαξίωση του ρόλου και της λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, με τις βασικές δομές τους, που ήταν η παιδεία και η υγεία, επιδείνωσαν τα πράγματα ακόμη περισσότερο, η παγίωση της εργασιακής ανασφάλειας και η διάχυσή της στην προσωπική και οικογενειακή ζωή, είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε περιττέρω επιδείνωση του φαινομένου, αναβολή της τεκνοποίησης και βέβαια είναι και δεδομένοι οι βιολογικοί περιορισμοί, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αν και τα τελευταία χρόνια, χάρη στις σύγχρονες μεθόδους, έχουμε μια σημαντική βελτίωση σε αυτό το πεδίο και αυτό είναι ένα παράθυρο δυνατοτήτων και ευκαιριών που έχουν δώσει οι σύγχρονες επιστήμες. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών επισημαίνει για το δημογραφικό πρόβλημα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν μια κρίση γονιμότητας και όχι σαν κρίση γύρανσης του πληθυσμού. Άρα οι πολιτικές κατά βάση πρέπει να εστιαστούν στους νέους και τις νέες, στον ενεργό πληθυσμό της χώρας και να αναλυθούν εκείνες οι απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, τι κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι και σαν κυβέρνηση της αριστεράς έχουν γίνει, υπόθηκε ήδη, η Θεανόη Φωτίου θα μας πει πολύ περισσότερα στην συνέχεια, έχει δουλέψει πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση, άρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Στο δομικό επίπεδο, ένας από τους σημαντικότερους δημογράφους του 20ου αιώνα, ο Άλφρεντ Σοβί, διέκρινε τους σκοπούς της δημογραφικής πολιτικής σε ποσοτικούς και ποιοτικούς. Στους ποσοτικούς κατέτασε την μείωση της θνησιμότητας. Εδώ έχουμε καλά αποτελέσματα. Έχουμε γενικότερα μείωση της θνησιμότητας και για τους μεγάλους ανθρώπους, αλλά και για τα νεογνά και για τα βρέφη. Είχαμε μια μικρή επιδείνωση τα χρόνια της κρίσης, η οποία φαίνεται ότι από τότε που εξασφαλίστηκε η δυνατότητα ελεύθερης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας, έχει αναστραφεί. Επομένως, στο κομμάτι αυτό πάμε καλά και υπάρχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας.
η ρύθμιση της γεννητικότητας. Είπαμε ήδη ότι υπάρχουν προβλήματα και βέβαια τι κάνουμε με τα μεταναστευτικά ρεύματα και τι πολιτικές ακολουθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια στους πιετικούς κατέτασε το να εξασφαλίσουμε συνθήκες ικανοποιητικής ανάπτυξης και ικανοποιητικού βιωτικού επίπεδου σε αυτό που λέμε στις πιο φτωχές τάξεις, που είναι συνήθως και αυτές που κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Για την αύξηση των ποσοστών της γονιμότητας, όπως φαίνεται από τις πολιτικές τις οποίες αναφέρθηκα πριν, τις ευρωπαϊκές, κυρίως αυτό φαίνεται ότι σχετίζεται με την δυνατότητα των γονιών και των δύο γονιών να συνδυάζουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις με την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή. Έγινε ήδη συζήτηση για το θέμα των γονικών αδειών ή για τον συνδυασμό γονικών αδειών και επιλογής μειωμένου ωραρίου εργασίας. Φαίνεται όμως ότι στα συστήματα που αυτό δούλεψε καλύτερα, κυρίως χρειάζεται, όπως λέγεται, ένα σοκ κοινωνικής επένδυσης. Δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες, ένα περιβάλλον φιλικό προς τις ενεργείς, παραγωγικές, πληθυσμιακές ομάδες, επαναρρύθμιση στην αγορά εργασίας. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερες. Είχαμε πλήρη απορρίθμιση, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης στην πατρίδα μας. Και βέβαια ένα, όπως λέγεται, συνεκτικό, κοινωνικό και δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και μια αποκατάσταση της σχέσης του κράτους και των πολιτών. Εμπιστοσύνη δηλαδή σε εκείνες τις δομές του κράτους που μπορεί να είναι καταφυγή για τη μάνα, για την οικογένεια, για τον πατέρα, για να αφήσει αξιόπιστα το παιδί του. Το κομμάτι του μεταναστευτικού ισοζύγιου ήδη συζητήθηκε. Είναι μια σημαντική παράμετρος. Την τελευταία δεκαετία με την κρίση, ενώ υπήρξε μια ενδιάμεση ανάκαμψη, κυρίως με την μετανάστευση από την Αλβανία, έχουμε ένα φαινόμενο εγκατάληψης αυτών των οικογενειών και αυτό επηρεάζει σημαντικά και έχει καταγραφεί και το μαθητικό πληθυσμό. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα που ήδη υπόθηκε του brain drain με τις πολλές του παραμέτρους. Απ' την άλλη όμως μεριά, ανήκουμε στα κράτη εκείνα που έχουν υποδεχθεί ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Βεβαίως είναι ζητούμενο η κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή τους ένταξη. Έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση προσπάθειες. Είναι καταγεγραμμένο ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Βεβαίως απαιτείται σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αντιμετωπιστεί θετικά το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού, η βιωσιμότητα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και να αντιμετωπιστεί το θέμα του ποσοστού αναπλήρωσης των γενεών. Θέλει όμως ολοκληρωμένες πολιτικές. Και τώρα έρχομαι στο καθαυτό κομμάτι. Τι κάνουμε στο εκπαιδευτικό πεδίο? Μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, άμεσα ή έμεσα, και πώς αυτό μπορεί να γίνει? Με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, είναι αλήθεια ότι έχουμε μείωση του μαθητικού δυναμικού, η οποία ήδη έχει αρχίσει να καταγράφεται με επίσημο τρόπο στον υπηαγωγείο και στα δημοτικά. Και αν συνεχίσουμε έτσι, θα αφορά και τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τι άλλο είχαμε στα σχολιά μας, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης? Σημαντική μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Άρα, πολλών νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν είχαν σταθερές και ασφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτό επηρέαζε και το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνησή μας έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει με τον θεσμό των αναπληρωτών να αποκαταστήσει αυτόν τον αριθμό των εκπαιδευτικών και έτσι μαζί και με την μείωση που είχαμε φαίνεται ότι στο επίπεδο της τάξης έχουμε μια από τις καλές αναλογίες εκπαιδευτικών μαθητών. Είναι περίπου 1 προς 9,5 εκπαιδευτικούς μαθητές από τις μικρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετρική στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, είτε κεντρικές είτε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες. Επιπλέον, από την άλλη μεριά, ο ΟΣΑ, στην έκθεση του 2008, αναγνωρίζει ότι παρά την κρίση έχει περιοριστεί το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης. Έχουμε ποσοστό 6,2%. Και μάλιστα είναι πολύ μικρότερη σχολική εγκατάλειψη στα κορίτσια και έτσι είμαστε σε πολύ καλύτερο ποσοστό από την Ευρώπη των 28, όπου εκεί το ποσοστό είναι γύρω στο 10% ο μέσος όρος. Άρα βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε μια ικανοποιητική αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών και δεύτερον, χαμηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στο να σταθεροποιήσει, να κρατήσει όρθιο το εκπαιδευτικό σύστημα και από την άλλη μεριά η ελληνική κοινωνία
και στις δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες εμπιστεύεται το δημόσιο σχολείο που είναι κομμάτι καταφυγής για τους μαθητές. Αυτό κάνει τις ευθύνες μας πολύ μεγαλύτερες. Έχουμε και άλλες πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση, αφού αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο δεδομένο. Θεσμοθετήθηκε η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Υλοποιείται στο 1 τρίτο των Δήμων και ευελπιστούμε την παρούσα χρονιά, είναι σε ένα καθεστώς, μάλλον σε διάρκεια 3 χρόνων, λέμε ότι θα το τελειώσουμε αρκετά νωρίτερα. Είναι ένας θεσμός πάρα πολύ κρίσιμος και χρήσιμος για τα νέα ζευγάρια. Επεκτάθηκε το ολοήμερο νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο και σε απομονωμένες και σε ακριτικές περιοχές. 2 κουβέντες θα πω μόνο για τα σχολικά γεύματα. Θεανό είναι εδώ, πρέπει να μιλήσει. Είναι μια σημαντική προσπάθεια που ο στόχος της είναι να γενικευθεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Ενισχύθηκε το κομμάτι της ενισχυτικής διδασκαλίας και του να υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο το σχολείο τα παιδιά να αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες κατά τη διάρκεια που λειτουργεί η σχολική μονάδα, όπως είναι τα πτυχία ξένων γλωσσών, η πληροφορική. Άρα αυτές τις ανάγκες που έχει η ελληνική οικογένεια για να έχει χρόνο να σκεφτεί ή να πάει σε ένα επόμενο παιδί, φαίνεται ότι κάνουμε μία προσπάθεια έτσι, να ακούσουμε αυτές τις ανάγκες και να προσπαθούμε σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες να ανταποκριθούμε. Βεβαίως είχαμε το θέμα ότι έχουμε πάρα πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ξέρετε ότι ήδη εξαγγείλαμε ότι θα έχουμε μόνιμους διορισμούς. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, για όλο τον κόσμο, αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι μόνιμοι διορισμοί. Τους ξεκινάμε από έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στην τριετία μιλάμε περίπου για 15.000 διορισμούς, αλλά μέχρι τότε δεν λησμονούμε ότι πρέπει να κρατήσουμε τα σχολιά μας ανοιχτά με εξασφαλισμένες τις πιστώσεις, ώστε να υπάρχει και ο απαραίτητος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει αυτό το επίπεδο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως που εμπιστεύεται η ελληνική οικογένεια. Κάναμε κάτι για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ή τους αναπληρωτές. Κάναμε. Είχαμε λοιπόν την χαρά, χάρη στην προσπάθεια του Υπουργείου της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και της εργασίας, να μπορούμε να δώσουμε άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, αλλά και στα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Και βεβαίως πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερα πράγματα για την σύντηση, την στέγαση, τα συζητήσαμε σήμερα έτσι, στο Υπουργικό Συμβούλιο, για την μετακίνηση. Πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτές τις νέες γυναίκες, οι οποίες είναι στην παραγωγική ηλικία, στηρίζουν και το δημόσιο σύστημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και στην φάση που μπορούν έτσι να βοηθήσουν για το ζήτημα για το οποίο συζητάμε, στην ενίσχυση δηλαδή του δημογραφικού. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά για την οποία νομίζω ότι κάναμε αρκετά πράγματα και είμαστε περήφανοι σαν κυβέρνηση. Είναι οι οικογένειες που τους έλαχε σε αυτή την ζωή να έχουν ένα παιδί το οποίο να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μια αναπηρία, μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή. Ένας πληθυσμός που τα τελευταία χρόνια αυξάνει και οι οικογένειες αυτές χρειάζονται πολύ και θα έλεγα πολύ περισσότερη υποστήριξη για να μπορέσουν να προχωρήσουν από εκεί και πέρα. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες με ίδρυση σχολικών μονάδων, τμήματων ένταξης, αναγκών κάλυψης σε παράλληλη στήριξη, αλλά και ποιοτικών στοιχείων. Δηλαδή, κάναμε το ολοήμερο ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο. Επεκτείναμε το 6ωρο υποχρεωτικό πρόγραμμα που δεν υπήρχε σε αυτά τα σχολιά, έγιναν τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια για τα μεγαλύτερα παιδιά και βεβαίως πήγαν στα σχολεία περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Πάρα πολύ κρίσιμοι και σημαντικοί και για τα ίδια τα σχολιά. Φαίνεται να είναι πολύ πιο χρήσιμοι σε σχολιά που είχαμε προβλήματα, όπως ήταν τα επαγγελματικά γυμνάσια, λύκεια, τα διαπολιτισμικά σχολεία. Χρειάζονται παντού, όχι μόνο για να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και τους μαθητές, αφού είπαμε ότι το παιδί έχει την ανάγκη της στήριξης, αλλά και συνολικότερα τις οικογένειες και παίζοντας έναν ευρύτερο ρυθμιστικό ρόλο. Και τώρα έρχομαι στο άλλο κομμάτι που επίσης έχει ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας, που είναι τι κάνουμε για τους νέους επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Αναφερθήκατε όλοι. Η κυβέρνηση, ουσιαστικά μετά από μια δεκαετία υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, προσπαθεί να αναστρέψει αυτήν την διαδικασία. Είχαμε αύξηση της χρηματοδότησης μετά από 8 χρόνια.
Βεβαίως απέχουμε πάρα πολύ, διότι στα χρόνια της κρίσης η εκπαίδευση μειώθηκαν, η χρηματοδότησή της, κατά 30%. Άρα η απόσταση ακόμη είναι μεγάλη. Ταυτόχρονα όμως διπλασιάστηκε και ο προϋπολογισμός για την έρευνα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και άλλα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας με τους επιστήμονες που είναι στο εξωτερικό, έτσι ώστε αυτό το πνευματικό κεφάλαιο να ξαναρχίσει να βλέπει τον εαυτό του σε διασύνδεση με την πατρίδα την οποία εγκατέλειψε και να αρχίσει να σκέφτεται και την επάνωδό του. Προκηρύχθηκαν, αυτές είχαν γίνει ήδη από την ΣΥΑ, αλλά τώρα πλέον έχουν καταληφθεί κιόλας, 1.000 θέσεις για μέλη ΔΕΠ, 3.700 για νέους επιστήμονες για την απόκτηση δεξιοτήτων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προπτυχιακές υποτροφίες για φοιτητές μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς, δηλαδή έναν ενεργό πληθυσμό, τον οποίο τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και βεβαίως αυτό έχει βοηθήσει, δηλαδή παρά την συζήτηση που γίνεται και άλλα μέτρα στήριξης της οικογένειας με μεγάλα παιδιά, όπως καλύτερες δυνατότητες μεταγραφής για τους αδελφούς φοιτητές, επίδομα ενοικίου σε διχιαούχους φοιτητές, περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν φέτος. Άρα μια σειρά από μέτρα στήριξης και αυτό τελικώς, παρά το θέμα του brain drain, φαίνεται ότι έχει σαν αποτέλεσμα το σύνολο των φοιτούντων στην ανώτατη εκπαιδευτική κοινότητα να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις ηλικίες από 25 έως 34 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέτει σαν στόχο μεταγενέστερο το 2020. Άρα έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αποφύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που τουλάχιστον στο επίπεδο του ευρωπαϊκού χάρτη, διότι εμείς έχουμε τα σοβαρά μας προβλήματα με την ανεργία, φαίνεται ότι όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός εκπαίδευσης, τόσες είναι περισσότερες οι δυνατότητες για να βρεις μια καλύτερη και πιο αξιόπιστη θέση εργασίας. Και πάω στο τρίτο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης των προσφύγων και των παιδιών των μεταναστών. Και εδώ έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να υπάρξουν δομές υποδοχής αυτών των παιδιών, τόσο μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, έχουν ιδρυθεί νηπιαγωγεία μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε τάξεις υποδοχής στα δημόσια σχολεία, έχοντας και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση, και έτσι μπορώ να σας πω ότι σήμερα έχουμε περισσότερα από 8.000 προσφυγόπουλα μέσα στα δημόσια σχολεία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα νούμερο που μας κάνει, δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά, αλλά μας κάνει περήφανους και σε αυτή την κατεύθυνση σκοπεύουμε να κινηθούμε. Επομένως, ελπίζω να μην πήρα πάρα πολύ χρόνο, καταλήγω λέγοντας ότι η κυβέρνησή μας προσπάθησε σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες να δείξει κοινωνική ευαισθησία, να ακουμπήσει, ξεκινώντας πρώτα από αυτό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις οικογένειες, και βεβαίως θεωρούμε ότι τώρα που μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια, πρέπει να κινηθούμε και είναι κρίσιμο να κινηθούμε με πιο ταχείς ρυθμούς σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε και άλλες βέβαια απόψεις, όπως ότι το δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί με κουπόνια στα σχολεία, με τις νταντάδες της γειτονιάς, με εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε κάποια μαθήματα που δεν είναι και τόσο πολύ χρήσιμα, ή με τηλεεργασία στο δημόσιο, που σημαίνει μη πληρωμένη εργασία. Απέναντι σε αυτές τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες, νομίζω ότι μπροστά και στις μάχες που έρχονται, τις κοινοβουλευτικές, πρέπει να αναδείξουμε με όλους τους τρόπους αυτή την προσπάθεια, την σημαντική που έχει γίνει, και να συνεχίσουμε με εμπιστοσύνη και με αλληλεγγύη μεταξύ μας, να εξηγήσουμε στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι αυτό για την αλλαγή της καθημερινότητας της ζωής τους, αλλά που μπορεί προοπτικά να αλλάξει και την κατάσταση που αφορά το δημογραφικό. Σας ευχαριστώ πολύ.